Οι δυνάμεις για να κυνηγήσουν τον Μακάριο στην Πάφο στις 16 Ιουλίου αριθμητικά και οπλικά ήταν υπέρτερες των δυνάμεων που στέλνηκαν στις 20 Ιουλίου για να αντιμετωπίσουν το τουρκικό προγεφύρωμα και την τουρκική απόφαση. Εκατοντάδες ήταν ο στρατός που είχαμε στην Κερίνια και οι οποίοι έφυγαν όλοι, σαν να λέμε. Ένα τάγμα ολόκληρο είχε μετακινηθεί στην Πάφο. Την προδοσία την έζησα βιωματικά από πρώτο χέρι. Η χώρα η οποία ελέγχει το τρίγωνο, Κρήτη, Κύπρος, Ρόδος, είναι η χώρα που έχει σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου της Ανατολής. Αυτόν τον ρόλο σε ποιον θα τον δώσουν? Θα τον παραδώσουμε στους Τούρκους, όπως θέλει ο Ερντογάν στο πλαίσιο του σχεδίου τους για την γαλάζια πατρίδα, ή θα τον αξιοποιήσουμε εμείς που μας ανήκει?